Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Ενέδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού αδιγενέσθε εν τάχει, και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, ως εμαρτύρησε των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς. Θαυμασία, αγαπητοί μου, εισαγωγική επιγραφή του όλου αυτού βιβλίου ως συμπίκνωσης πολλών απαραίτητων στοιχείων. Και πρώτα διακρίνεται στην επιγραφή αυτή, την εισαγωγική του βιβλίου της Αποκαλύψεως, διακρίνεται δια των επίσημων τόνο της, τον επίσημο χαρακτήρα της, που υπενθυμίζει την επιγραφή προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Μια μεγαλοπρέπεια παραβάλλεται την επιγραφική εισαγωγή του βιβλίου του Ισαΐου, που λέγει «Όρασις, ειν είδε Ισαΐας, Υιός Αμός, ειν είδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ, και Άχαζ και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν της Ιουδαίας». Ακόμη γίνεται γνωστός, δεύτερον, ο χαρακτήρ του βιβλίου με τον χαρακτηρισμό Αποκάλυψης. Δηλαδή πρόκειται, μας ειδοποιεί ο Ιερός Σύγγραφος, περί προφητικού βιβλίου. Τρίτον, δηλούται το κύρος και η αυθεντία του βιβλίου, διότι πηγή της Αποκαλύψεως είναι αυτός ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, είτε προσωπικός ομιλεί είτε διαγγέλου. Τρίτον, τέταρτον, σημειούται ο σκοπός της καταγραφής της Αποκαλύψεως όταν λέγει «δείξε της δούλης αυτού αδί γενέστε εντάχει». Ώστε λοιπόν να που διαγράφεται ο σκοπός. Ποιος ο σκοπός που εγγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Για να δειχθεί εις τους δούλους του Θεού εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Πέμπτον, γνωστοποιείται ο συγγραφεύς. Ποιος είναι? Το δούλο αυτού Ιωάννη. Είναι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού, ο συγγραφεύς του ομονίμου Ευαγγελίου και των τριών καθολικών επιστολών. Έκτον, εκτίθεται το περιεχόμενο του βιβλίου, των λόγων του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού όσα είδε, ώστε αυτά μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, των λόγων του Θεού. Ώστε λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει τον λόγο του Θεού, έχει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού όσα είδε. Δεν θα προσθέσει, δεν θα αφαιρέσει. Και τελειώνοντας το βιβλίο θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όποιος προσθέσει και αφαιρέσει από το βιβλίο αυτό, το βιβλίο της ζωής, να του αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής, δηλαδή να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος δηλαδή το παραποιήσει, αφαιρέσει, προσθέσει και κακοποιήσει το βιβλίο. Συνεπώς, θα είχε πρώτη εφαρμογή στο πρόσωπο του Ιωάννου αν το έκανε εκείνος. Αλλά τι γράφει? Όσα είδε, όσα άκουσε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Κεντρική δε ιδέα του βιβλίου είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κεντρική ιδέα. Ο πόλεμος, σας έλεγα την περασμένη φορά στην εισαγωγή, ο πόλεμος των αντιθέων δυνάμεων κατά της Εκκλησίας, η κατανίκηση σε αυτόν υπό του Ιησού Χριστού και
η ένδοξος βασιλεία του Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων. Έβδομον, αναδεικνύεται ο προορισμός του βιβλίου με τον μακαρισμό εκείνων που αναγυγνώσκουν, εκείνων που ακροώνται και εκείνων που τηρούν το λόγο του Θεού. Μακάριος, λέγει εις αυτήν την εισαγωγική επίγραφη, μακάριος ο αναγυγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα ένα αυτή γεγραμμένα. Και τέλος, όγδον, καθορίζεται ότι ο χρόνος πληρώσεως του περιεχομένου του βιβλίου είναι βραχής. Ο γάρ καιρός εγγύς. Γιατί, λέγει, ο καιρός είναι κοντά. Αυτά βλέπουμε, αγαπητοί μου, στην εισαγωγική αυτή επιγραφή του βιβλίου. Παίρνουμε δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες για το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και τώρα, συν Θεό Αγίο, εισερχόμεθα στην ανάλυση λέξη-λέξη, φράση-φράση του Ιερού Κειμένου. Έχει τόσο ομορφιά το Ιερό Κείμενο, και αν ακόμη μας έλεγαν ότι πρέπει να τρέξουμε, πού να τρέξεις όταν το ίδιο κείμενο σε καθυλώνει να το προσέξεις. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, Αποκάλυψης. Ας μείνουμε στη λέξη αυτή. Με τον όρον αυτόν αρχίζει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Αλλά τι σημαίνει Αποκάλυψης? Καταρχάς σημαίνει ότι το προκείμενο βιβλίων είναι προφητικό και είναι το μοναδικό, μάλιστα, προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι τα λοιπά βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν έχουν προφητικά στοιχεία. Βεβαίως, είτε έχουν ιστορικό χαρακτήρα, όπως είναι τα Ευαγγέλια και οι πράξεις, ή έχουν επιστολημιαίων χαρακτήρα, όπως είναι οι επιστολές Παύλου, Πέτρου, Ιωάννου και Ιακώβου κλπ. Και είναι γεμάτα, βεβαίως, από στοιχεία προφητικά, όμως δεν είναι αυτά κατεξοχήν προφητικά βιβλία. Είναι απλώς ιστορικά, είναι νουθετικά κλπ. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι κατεξοχήν προφητικό. Το και μοναδικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, άλλο ότι περιέχει και νουθετικά στοιχεία καταπλησμονή. Ακόμη κατά τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας, όπως σας είπα, θα τους χρησιμοποιούμε τον Ανδρέα Κεσαρίας και τον Αρέθα Κεσαρίας, όλος ιδιαιτέρως θα είναι η οδηγή μας, μας σημειώνει τα εξής: αποκάλυψης εστίν ή των κρυπτών μυστηρίων δήλωσης, καταβγαζομένου του ηγεμονικού, είτε διαθείων ονειράτων, είτε καθήπαρ εκθείας ελάμψεως. Τι δεν λέγει αποκάλυψης? Αποκάλυψης είναι η φανέρωσης, η δήλωσης κρυπτών μυστηρίων, που γίνεται αυτό με τον φωτισμό του ηγεμονικού, του νου δηλαδή, είτε με θεία όνειρα, είτε με οράματα σε κατάσταση εγρηγόρσεων, όπως είναι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ήταν εν εγρηγόρση, εν αισχύση, δεν κοιμόταν, δεν είδε στον ύπνο του αυτά, όπως επί παραδείγματι ο Δανιήλ τα βλέπει στον ύπνο του, ότι βλέπει εκείνες τις θαυμάσιες εικόνες. Έχει οράματα καθύπνων, ενώ εδώ ο Ιωάννης είναι εν εγρηγόρση, ξυπνητός. Λέει εν ημέρα Κυριακή εγενόμην, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, εις την Πάτμον, μέσα σε ένα σπήλαιο είναι εκεί, και εκεί δέχεται την αποκάλυψη. Άκουσα μια φωνή, γύρισα να εδώ και είδα ό,τι είδα. Είδα κάποιον όμοιον με μια φοβερή περιγραφή, ο διδοξασμένος Ιησούς, και μου λέγει: εγώ είμαι ο περιπατών μεταξύ των λιχνιών, των 7 εκκλησιών. Γράψε αυτά που θα σου πω.
Είναι λοιπόν εν αισθήση, καθήπαρ, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ύπαρος, που θα πει η αισθητή εμφάνιση που κανείς αντιλαμβάνεται εν εγρηγόρηση ό,τι αντιλαμβάνεται. Εν τούτης όρος, αγαπητοί μου, Αποκάλυψης έχει μία βαθυτέρα σημασία. Πολλές φορές τον χρησιμοποιούμε τον όρο Αποκάλυψη χωρίς να μπορούμε να εμβαθύνουμε εις αυτόν. Αποκάλυψης γενικά σημαίνει ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του εις τους ανθρώπους. Και η αποκάλυψη αυτή του Θεού εις τους ανθρώπους είναι είτε άμεσος είτε έμεσος, με σκοπό πάντοτε τη γνώση του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων. Ο Θεός δεν είναι ο άγνωστος, είναι εν ταυτό ο γνωστός και άγνωστος. Είμαι ο γνωστός γιατί θέλει ο Θεός να έχει κοινωνία με τα δημιουργήματά του. Εν ταυτό ο άγνωστος γιατί είναι ο αναφής, ο αψιλάχητος, ο αίδιος, ο άχρονος, ο υπέρ την κτήσιν, την ορατήν και αισθητήν. Διότι η ουσία του Θεού δεν είναι δυνατόν ποτέ να γνωστεί. Γι' αυτό είμαι ο γνωστός άγνωστος. Έχουμε αυτές τις οξύμορες εκ πρώτης όψεως εκφράσεις, ή αν θέλετε αυτές τις αποφατικές εκφράσεις, έτσι λέγονται στη θεολογία, αυτές οι αποφατικές εκφράσεις, δηλαδή εκείνο που λέω δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζω, τόσο λέγω δεν γνωρίζω τον Θεό. Αυτό ακριβώς είναι μία αποφατική θέση έναντι της γνώσεως του Θεού. Όμως ο Θεός αγαπά να αποκαλύπτεται. Δεν μένει ποτέ στον εαυτόν του και αποκαλύπτεται είτε άμεσα, όπως σας είπα, είτε έμεσα. Και ακόμα διακρίνεται η αποκάλυψη του Θεού εις την φυσική θείαν αποκάλυψη και εις την υπερφυσική θείαν αποκάλυψη. Η φυσική θεία αποκάλυψη έχει τρεις σφαίρες μέσα στις οποίες ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στην δημιουργία του. Πρώτα είναι αυτή η δημιουργία. Δεύτερον είναι αυτός ούτως ο άνθρωπος. Και τρίτον είναι η ιστορία η ανθρωπίνη. Ακόμη και η ιστορία της κτήσεως. Δηλαδή η ιστορία αυτής ταύτης της κτήσεως. Αλλά κυρίως όταν λέμε ιστορία εννοούμε τα ανθρώπινα γεγονότα. Δια της δημιουργίας ο Θεός φανερώνει τον εαυτόν του κατά τον λόγον του Αποστόλου Παύλου, Ρωμαίους 1:20, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Ότι δηλαδή μέσα στη δημιουργία γνωρίζουμε τις ιδιότητες του Θεού κατά καταφατικών τρόπων, όχι αποφατικό που σας είπα προηγουμένως, εδώ κατά καταφατικών τρόπων μέσα από τα ίδια τα δημιουργήματα. Όταν έχουμε ένα αχανές σύμπαν που όχι το τηλεσκόπιό μας δεν έχει φτάσει στις εσχατιές του, αλλού ούτε καν η φαντασία μας, και δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα σύμπαν με εσχατιές, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό το πράγμα, αλλά εξίσου δεν μπορούμε να συλλάβουμε και ένα σύμπαν χωρίς εσχατιές, χωρίς τέρμα δηλαδή. Εάν λοιπόν έχουμε ένα σύμπαν τέτοιο, τότε ποιος πρέπει να είναι ο Θεός? Τότε ο Θεός πρέπει να είναι αίδιος, αιώνιος, άπειρος, είτε η οποία και η οποία, όχι η οποία, και η είναι το άρθρο, είτε και η, και η αίδιος αυτού, δηλαδή αιώνιος αυτού δύναμης και θεότης.
Ο Θεός είναι άπειρος. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός είναι σοφός. Από πού τα ξέρουμε αυτά? Μέσα από τη δημιουργία. Να λοιπόν ο Θεός πως αποκαλύπτεται. Γι' αυτό αγαπητοί μου ποτέ δεν υπήρξε λαός άθεος μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία, επειδή ο Θεός αποκαλύπτεται δια των δημιουργημάτων του. Αν έχουμε το φαινόμενο της αθεΐας όπως το έχουμε στην εποχή μας, πρόκειται περί νοσηράς καταστάσεως και χρήση ψυχιάτρου. Κάθε άθεος γίνεται αντικείμενο ψυχιατρικής αναλύσεως. Δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση του αθέου, αλλά και εις τον άνθρωπο αποκαλύπτεται ο Θεός, με το να είναι ο άνθρωπος η εικόνα του Θεού. Ο νους του, ο νους, ο ηγεμόν νους αποκαλύπτει τον Θεό. Όχι απλώς με το νου του ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί τον Θεό, αλλά αυτή η παρουσία του νου του ανθρώπου αποκαλύπτει το νου, το νου, τον αιώνιο νουν των Θεών. Γιατί? Για να έχω εγώ νουν και να σκέπτομαι, και δεν έκανα φυσικά εγώ τον εαυτόν μου, θα ήταν μεγάλη μορία να πιστεύω ότι εγώ έκανα τον εαυτόν μου, πάει να πει ότι εκείνος που με έφτιαξε έχει νουν. Είναι δε κάτι υπέροχο όταν λέει ένας ψαλμός: εκείνος που έκανε τα μάτια δεν έχει μάτια, εκείνος που έκανε τα αυτιά δεν έχει αυτιά και δεν κατανοεί. Έτσι βλέπουμε μέσα από την κτήση τον όντο τώρα προπαντός δε του ανθρώπου την παρουσία και ύπαρξη του Θεού. Και τέλος στην ιστορία, όταν στην ιστορία εισέρχεται ο Θεός μέσα στα γεγονότα, τα κατευθύνει τα γεγονότα, χωρίς όμως ποτέ να επηρεάζεται η ανθρωπίνη βούληση. Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός, πάντοτε. Για να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε αυτό, παράδειγμα δεν είναι δικό μου αυτό, είναι ενός ξένου. Υποθέσατε ένα καράβι μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβάτες και το προσωπικό. Επιβάτε και προσωπικό κινούνται παντιοτρόπως και κατά την βούληση του καθενός, όπως θέλει. Πάει στην καμπίνα του ένας επιβάτης, πάει στην πισίνα ο άλλος, πάει στο σαλόνι ο τρίτος, πάει στην τραπεζαρία ο τέταρτος, πάει ο μηχανικός κάτω ή στο μηχανοστάσιο, ο καπετάνιος στην καμπίνα και στο τιμόνι. Ο καθένας κινείται όπως θέλει, όπως πρέπει κλπ. Δεν περιορίζεται η βούληση καθενός να κινηθεί όπως θέλει μέσα στο καράβι, αλλά ολόκληρο το καράβι κατευθύνεται προς κάποιο σημείο. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία που μπαίνουν οι άνθρωποι και ο Θεός. Οι μεν άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να επηρεάζεται η βούλησή τους, αλλά ολόκληρο το καράβι της ιστορίας καθοδηγείται προς κάποιο σκοπό, κάποιο σημείο. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Επεμβαίνει να κατευθύνει, να τιμωρήσει, να απολέσει, να διασώσει, να αμύψει. Ολόκληρη εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη, που κάτι το έχουμε πει πολλάκις, είναι μια θεολογία της ιστορίας, είναι μια αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά ακόμη και αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού είναι μέσα στα πλαίσια της ιστορίας, η οποία καλύπτει πάσαν την ανθρωπίνη προϊστορία. Όταν λέγει ο Θεός εις την Εύα ποιος θα έρθει από γονός της για να τη σώσει, βλέπετε ότι δεν τοποθετείται απλώς στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιοχής, αλλά κατέχει άπασαν την ιστορία η είσοδος του Θεού με την ενανθρώπισή του, και από την προϊστορία και εις την μετέπειτα ιστορία μέχρι την εσχάτη ημέρα. Είναι δηλαδή πράγματα ασύλληπτα, ασύλληπτα, και εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να τα ζει αισθάνεται ένα δέος μπροστά στο Θεό, μπροστά στην αγάπη του, μπροστά στην επέμβασή του. Έτσι η Αποκάλυψη υπάρχει ακόμη και εις αυτήν την προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου και όχι εις την παγκόσμια ιστορία. Θέλετε να σας διηγηθώ την ιστορία μου? Δεν θα σας διηγηθώ παρά πως ο Θεός μπήκε στη ζωή μου.
Θέλετε να ακούσω τη δική σας ιστορία που με ακούτε αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις καρέκλες του Αγίου Αχιλλείου, και ακούτε λόγο Θεού, πως φτάσατε να ακούτε λόγο Θεού καθισμένοι σε αυτές τις καρέκλες? Θα μου πείτε την ιστορία του Θεού στη ζωή σας. Ώστε ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην παγκοσμία ιστορία, μπαίνει και στην ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου. Θέλετε, και πιστού και απίστου, και ευσεβούς και ασεβούς, και μικρού και μεγάλου. Δεν υπάρχει τύχη, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει πουθενά η τύχη. Τα πάντα κατευθύνει ο Θεός, χωρίς ουδέποτε ωστόσο να περιορίζει την ανθρωπίνη ελευθερία και δραστηριότητα. Η υπερφυσική Θεία Αποκάλυψης ολοκληρώνει και τελειοποιεί την φυσική Θείαν Αποκάλυψη. Το Σινά, οι προφήτες και προπαντός αυτή η ίδια η ενανθρώπισης του Υιού του Θεού είναι η Θεία Υπερφυσική, όχι φυσική τώρα, Υπερφυσική Αποκάλυψη. Η Υπερφυσική Θεία Αποκάλυψη διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική, και η εξωτερική ήδη είναι απειρτισμένη και αποτελεί τη φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Απειρτίσθη. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να περιμένουμε από ό,τι απεκαλύφθη από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέγω δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε, δεν εννοώ ότι δεν περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε δηλαδή κάτι παραπέρα. Οι προφήτες είπαν τον λόγο του Θεού, ο Μωυσής είδε τη δόξα του Θεού, αλλά η ιστορία τώρα είδε το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Θα το ξαναδεί, αλλά θα είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς, κάτι περισσότερο ως αποκάλυψη δεν θα έχουμε από ό,τι έχουμε. Είναι απειρτισμένη δηλαδή η αποκάλυψη η εξωτερική. Μένει η εσωτερική υπερφυσική αποκάλυψη, η οποία συνεχίζεται εις τους πιστούς, σ' όλους τους πιστούς, δια την κατανόηση και την αποδοχή της εξωτερικής αποκαλύψεως. Δηλαδή μου αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου για να πω τον Ιησούν Κύριον. Να σας το πω πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ουδής λέγει Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίον. Τι σημαίνει αυτό? Το Πνεύμα του Θεού με φωτίζει για να αποκαλέσω τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν. Και ουδής έρχεται προς τον Υιόν εάν δεν τον ελκύσει ο Πατήρ. Είναι και το αντίστροφο που δείχνει εδώ το ισότιμο της Αγίας Τριάδος. Ας είναι, δεν θα μπορέσω ποτέ να πάω στον Χριστό κοντά εάν δεν με ελκύσει ο Πατήρ. Πώς θα με ελκύσει ο Πατήρ? Αυτό είναι αόρατο, είναι μυστηριώδες μέσα μου. Με ελκύει ο Πατήρ. Όπως και το Πνεύμα του Θεού με φωτίζει για να ομολογήσω τον Ιησούν Χριστόν Θεόν. Εκείνοι που δεν ομολογούν τον Χριστόν Θεόν δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Είναι πιο φανερό από φανερό. Εκείνος ο οποίος ομολογεί τον Ιησούν ότι είναι ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Και άμα δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, σαφώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε απολύτως τίποτε να κάνουμε. Δεν σωζόμεθα. Ώστε λοιπόν έχουμε την εσωτερική αυτήν αποκάλυψη προς αποδοχή της εξωτερικής. Δηλαδή για να αποδεχθώ τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Με αυτή την τελευταία μορφή της εσωτερικής, δηλαδή αποκαλύψεως, καλούμεθα αγαπητοί μου να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Μην νομίσετε όταν εδώ θα κάνουμε την ανάλυση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αν δεν έχουμε τον θείο φωτισμό, ότι θα μπορέσουμε κάτι να καταλάβουμε. Μην το νομίσουμε αυτό. Και η κατανόηση δεν είναι ούτε γραμματική, ούτε συντακτική, ούτε ποιητική, ούτε φιλολογική. Η κατανόηση είναι πνευματική. Γιατί ένας φιλόλογος που δεν έχει και Πνεύμα Θεού κατανοεί τη φιλολογική πλευρά και άλλα πολλά, τη γραμματική, τη συντακτική. Αυτά δεν είναι παρά εξωτερικά στοιχεία. Εκείνο που χρειαζόμεθα είναι να καταλάβουμε ότι είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού που θα μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αυτής της εσωτερικής αποκαλύψεως για να καταλάβουμε την αποκάλυψη.
Και ο μεν Ιωάννης, προσέξτε, εδέχθη άμεσον εσωτερική αποκάλυψη. Κατευθείαν είδε τον Χριστόν. Εμείς όμως μέσω του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού, δηλαδή τον Ιωάννη, όπως και μέσω της παραδόσεως της Εκκλησίας, όπως και μέσω 2000 ετών που πέρασαν μέχρι τώρα, μέσω ακόμη του εντύπου χάρτου, μέσα από το βιβλίο που θα διαβάσουμε, θέλετε, και μέσω της ακροάσεως του Θείου Λόγου. Πρέπει λοιπόν εγώ τώρα να δεχθώ την Αποκάλυψη μέσω διαρκών καλυμάτων, που είναι ο απεσταλμένος, είναι ο Ιωάννης, είναι ο χρόνος, 2000 χρόνια, είναι η παράδοση, είναι το τυπωμένο χαρτί, είναι η φωνή του ομιλητού. Πρέπει τώρα εγώ να παραμερίσω όλα αυτά για να φτάσω να δεχθώ την Αποκάλυψη του Θεού. Αυτά είναι καλύματα, παρεμβάλλονται απαραίτητα. Εάν τα απορρίψω, δεν έχω τίποτε. Θα τα δεχθώ και θα αρχίσω να τα παραμερίζω. Όπως μπαίνω σε μία αίθουσα, βρίσκω ένα παραπέτασμα, ή αν θέλετε μπαίνω σε ένα οίκημα, ανοίγω μία πόρτα, προχωρώ, βρίσκω άλλη πόρτα, την ανοίγω και αυτή, προχωρώ σε άλλο χώρο, βρίσκω μία πόρτα, ανοίγω και εκείνη, έως ότου φτάσω εκεί που θα φτάσω. Δηλαδή, στην τελική Αποκάλυψη, εγώ πλέον μόνος μου να βρω τον Θεόν μέσα στην καρδιά μου που να μου μιλήσει. Αυτό όμως πώς θα γίνει? Με μόνη την πίστη, την υποταγή εις την φωνή της Εκκλησίας. Αυτά όλα που είπα, η παράδοση, ο Ιωάννης τα 2000 χρόνια, η φωνή του ομιλητού, το τυπωμένο χαρτί, υποταγή στην Εκκλησία και μεταπείνωση ακόμη. Πίστης εξάλλου είναι να συλλαμβάνεις ότι φανερώνεται με τον προφορικό λόγο, με την ιστορική μορφή, διαπερνώντας το κάλυμα που η ιδία, η ιστορική μορφή και ο λόγος με τη σάρκωσή του έχουν βάλει επάνω τους. Όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν ένα κάλυμα, καλούμεθα να μας βοηθήσουν να μας αποκαλύψουν τον Θεόν. Γι' αυτό χρειάζεται μια νέα αποκάλυψη για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την Αποκάλυψη. Θα το πω άλλη μια φορά. Μας χρειάζεται μια νέα αποκάλυψη για να καταλάβουμε την Αποκάλυψη του Θεού. Αλλιώτικα, βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Γιατί θα μου πείτε έτσι? Γιατί, αγαπητοί μου, έτσι το θέλει ο Θεός. Δεν έχει ο Θεός δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει? Δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει κάτι όπως το θέλει? Δεν είναι Κύριος? Έτσι το θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει να υπάρχουν αυτά τα καλύματα. Γιατί? Για να περιορίσει την ανθρωπίνη αλαζονία. Να μην πει ο άνθρωπος, εγώ μόνος μου θα τα βρω. Όχι. Θα τα βρεις μέσω του λόγου του ομιλητού. Θα τα βρεις μέσω του εντύπου χάρτου. Θα τα βρεις μέσω του Ιωάννου του Ευαγγελιστού που τ' άκουσε. Αυτό θα σε ταπεινώσει και θα σου περιορίσει την ανθρωπίνη αλαζονία. Ο άνθρωπος εξάλλου μέσω των άλλων ανθρώπων σώζεται. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Να το ξέρουμε αυτό. Ένας που θα ήθελε να σωθεί μόνος του, χωρίς τη βοήθεια της Εκκλησίας, χωρίς τη βοήθεια των αδελφών, να το ξέρουμε αυτό, δεν θα σωθεί ποτέ. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού είναι έδωκεν αυτό ο Θεός. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, ο Θεός. Είναι δηλαδή αποκάλυψης περί του Ιησού Χριστού
και γενωμένη διά του Ιησού Χριστού, την οποία δίδει εις αυτόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, ο Θεός. Αυτό θα πει αποκάλυψη Ιησού Χριστού, που μιλάει για τον Χριστό και την δίνει και ο ίδιος ο Χριστός. Πηγή λοιπόν της αποκαλύψεως ή των αποκαλύψεων που θα δούμε στο βιβλίο αυτό είναι αυτός ο Θεός. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι δεν λέγει αποκάλυψης Υιού του Θεού, είναι εδώ και αυτό ο Θεός, γιατί ο Υιός του Θεού με τον Πατέρα είναι ισότιμοι και δεν μπορεί να δίδει το ένα πρόσωπο ή στο άλλο πρόσωπο μία αποκάλυψη, διότι μία τέτοια αποκάλυψη σαν να σημαίνει ότι τα πρόσωπα δεν είναι ίσα και ότι κάποιο ξέρει κάτι και το άλλο δεν ξέρει. Άτοπον, ο Θεός είναι ένας. Αλλά όταν ο Θεός δίνει εις τον Ιησού Χριστόν, σημαίνει την ανθρωπίνη φύση. Μην ξεχνάμε δε ότι η ανθρωπίνη φύση δεν είναι άπειρη. Ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή ένεκα της ενώσεως με της προσωπικής, αυτό θα πει υποστατικής, της προσωπικής ενώσεως με τον Θεό Λόγον, δύναται να θεωρείται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πανταχού παρούσα. Ακούσατε, πανταχού παρούσα, αλλά όχι καθεαυτήν, αλλά είναι κατά της προσωπικής, της υποστατικής ενώσεως με τον Θεό Λόγον. Ώστε λοιπόν ο Θεός δίδει στον Ιησού Χριστόν αυτήν την αποκάλυψη, ο οποίος με τη σειρά του θα τη δώσει στον Ιωάννη και ο Ιωάννης θα την παραδώσει στην Εκκλησία. Το πως έλαβε ο Ιησούς Χριστός αυτή την αποκάλυψη από τον Θεό, και όταν λέμε Θεός εννοούμε και τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, μην το ξεχνούμε. Το βλέπουμε στο 5ο κεφάλαιο στίχος 6 και 7 ως εξής: και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 α εισί τα 7 πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γην. Και ήλθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Είδα, λέγει, ανάμεσα στο θρόνο και, και τα 4 ζώα που είναι τα χερουβή, είδα ένα αρνίον εσφαγμένον αλεστικός. Σφαγμένο, αλλά στεκόνταν. Είναι εκείνο που θα πει ο Χριστός κατευθείαν εις άμεσον αποκάλυψη στον Ιωάννη: εγώ είμαι εκείνος που έγινα νεκρός και ιδού ζω. Ιδού ζω. Νεκρός δεν γίνεται ο Υιός του Θεού, η θεία φύση, η ανθρωπίνη έγινε νεκρά, γιατί εσταυρώθηκε του σταυρού και τάφη στον τάφο. Εσφαγμένο λοιπόν το αρνίον. Ωραία εικόνα αυτή, το εσφαγμένο και εστικός αρνίον. Η αρχαία εκκλησία το είχε αυτό, όπως και το αυτό, όχι το, και τον καλοποιημένα είχε, αλλά και το εσφαγμένο αρνίον και εστικός. Ήτανε το αγαπητότερο σύμβολο της αρχαίας, της αρχαϊκής χριστιανικής εκκλησίας. Το αγαπητότερο σύμβολο. Και εκείνοι που μελετούν την Αποκάλυψη, το αγαπητότερό του σημείο είναι το εσφαγμένον και εστικός αρνίον. Αλλά πρέπει όμως κανείς να προχωρήσει πολύ για να τα αγαπήσει αυτά. Και είδα και να επήρε ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Επήρε κάτι, επήρε ένα βιβλίο από τη δεξιά του καθημένου. Δεν λέγει ποιος εκάθητο, ο Θεός, από λόγους σεβασμού, όπως θα δούμε στην παρακάτω ανάλυσή μας. Ώστε να πως πήρε ο Ιησούς Χριστός την αποκάλυψη από τον Θεόν Πατέρα ή από τον Θεόν γενικώς, από τον Θεόν τον επί του θρόνου καθήμενον. Και τώρα το βιβλίο αυτό ακούει μετά, θα δούμε παρακάτω, ακούει τον άγγελο να λέγει: ποιος θα μπορέσει να ανοίξει? Κανείς δεν ευρέθηκε το βιβλίο αυτό. Και κλαίει ο Ιωάννης, που κανείς, μη κλαις, του λέγει, ευρέθηκε. Είναι το εσφαγμένο αρνίον. Αυτό θα ανοίξει το βιβλίο, δηλαδή θα αποκαλύψει. Γι' αυτό είναι αποκάλυψης
Ιησού Χριστού, που σημαίνει φανερώνει και αποκαλύπτει τον Χριστόν, και ταυτοχρόνως η αποκάλυψη γίνεται διά του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν θα πει αποκάλυψης Ιησού Χριστού, είναι εδώ και αυτό ο Θεός. Δείξε τις δούλης αυτού, για να δείξει στους δούλους αυτού. Τι είναι ως αυτού? Του Ιησού Χριστού. Τι να δείξει? Εκείνα τα οποία θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του βιβλίου και συνεπώς εκφράζει τον σκοπό δια τον οποίον εδόθη η αποκάλυψη. Τι δε θα δείξει? Α, δι γενέστε εντάχει. Εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα. Α, δι γενέστε εντάχει. Εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα. Αλλά γιατί πρέπει? Γιατί πρέπει? Αγαπητοί μου, εκείνο το δι έχει μια μεγάλη θεολογική σημασία μέσα στην Αγία Γραφή. Επιτρέψετε στον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει να δούμε αυτό το δι της Αγίας Γραφής. Συχνά, όπως σας είπα, το συναντούμε στην Γραφή έτσι συγκριτικά. Παραβάλλω Δανιήλ 2:28-29. Αλίεστη Θεός εν ουρανό, αποκαλύπτων μυστήρια, και εγνώρισε το βασιλεί Ναβουχοδονόσορ, λέει ο Δανιήλ στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, αδιγενέστε επεσχάτων των ημερών. Εκείνα που πρέπει να γίνουν τις έσχατες μέρες. Πρέπει. Ο Κύριος λέγει, Ματθαίος 16:21, από τότε ήρξα το Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι πρέπει, δι θα πει πρέπει, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι αυτόν απελθύν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν και αποκτανθήνε, ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, ότι πρέπει να πάθει, ότι πρέπει να φωνευθεί. Πρέπει. Γιατί πρέπει? Και στο Λουκά, όταν ο Χριστός ανεστήθη, λέει στους μαθητάς του, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν στην δόξαν αυτού. Λουκάς 24:26. Αυτά δεν έπρεπε να τα πάθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, και μόνο δια των παθημάτων να εισήλθε το στην δόξαν του, λέει στους δύο προς Εμαούς. Αυτό, αγαπητοί μου, το δι είναι δύσκολον, μυστηριώδες και ακατανόητον. Θα λέγαμε απλά, γιατί δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό, και μάλιστα καθόλου ευχάριστα πράγματα, όπως επί παραδείγματι είναι ο Σταυρός, ή θα είναι ο διωγμός της Εκκλησίας και των πιστών μέχρι την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η Εκκλησία, αγαπητοί, έπρεπε να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή πορείας μέσα στην ιστορία, η οποία θα είναι το πλήρης πειρασμών και διωγμών του κόσμου. Αλλά παρατηρούμε ότι αυτό το δι της Εκκλησίας, αυτό το πρέπει να περάσει η Εκκλησία μια πορεία θλίψεων και διωγμών, έρχεται παράλληλο με το δι του Χριστού. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό, διότι η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Χριστός λέει δι αποκτανθήνε, δι σταυρωθήνε, και η Εκκλησία θα πει δι αποκτανθήνε, δι σταυρωθήνε. Μη τρομάζετε, βαφτιστήκατε, βαφτιστήκαμε, θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, ας το πάρουμε απόφαση. Εσταυρώθη ο Χριστός, πιθανώς και εμείς. Εδιώκτη ο Χριστός, πιθανώς και εμείς. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Ιδού παρακαλώ το παράλληλον χωρίον. Ή εμέ δίωξαν είναι το δί του Χριστού, και ημάς διώξουσι είναι το δί της Εκκλησίας. Παράλληλο λοιπόν το ένα δί της Εκκλησίας με το δί του Χριστού. Αυτό το δί αναβήνει εις Ιεροσόλυμα, που λέει ο Χριστός πρέπει να ανεβώ στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθώ, με το διαπολών θλίψεων, που λέει ο Απόστολος Παύλος
εις τας πράξεις, όταν τον λιθοβόλησαν εις τα λίστρα. Και πήγαν οι μαθητές τη νύχτα να τον πάρουν, να τον φάψουν, και εκεί τον βρήκαν ένα ζωντανός. Και σηκώθηκε και τους λέγει: «Δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθεί εις την βασιλεία του Θεού». Θα του λέγανε εκεί: «Άγιε Απόστολε του Θεού, γιατί πρέπει? Δεν θα μπορούσες να αποφύγεις αυτό τώρα των λιθοβολισμών?» Όχι. Δι, μυστηριώδες, βαθύ. Αυτό λοιπόν του Χριστού το δι αναβαίνει σε Ιεροσόλυμα. Το Αποστόλου Παύλου δι δια πολλών θλίψεων εισελθεί στη βασιλεία του Θεού. Και το αδι γενέστε εν τάχει της Αποκαλύψεως, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν εν τάχει, είναι παράλληλα. Είναι παράλληλα. Γιατί όμως? Διότι εις μεν το δι του Χριστού οι άνθρωποι δεν θα απέκρουαν το πρόσωπο του Χριστού, το έργο του, και προκειμένου να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, σας δίνω μια ερμηνεία τώρα του μυστηρίου αυτού, όσο είναι δυνατόν, όσο είναι δυνατόν, οπωσδήποτε έπρεπε να πραγματοθεί η σωτηρία, έφτασε ο Χριστός εις τον Σταυρόν, και το όργανο της ματαιώσεως του έργου της σωτηρίας έγινε ο Σταυρός, έγινε το όργανο της σωτηρίας. Γι' αυτό, κύριε Συπεδί, πρέπει. Και εις το δί της Εκκλησίας, δια των αυτών λόγων, ο κόσμος δεν θα εδέχεται την παρουσία της και θα ανελάμβανε πόλεμον εναντίον της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί μου, ξέρετε τι απεργάζονται οι σκοτεινές δυνάμεις σε παγκοσμία κλίμακα εις βάρος της Εκκλησίας? Λυσάξαν, θα λυσάξουν και πιο πολύ θα λυσάξουν. Λοιπόν, μοιραία η Εκκλησία μπαίνει σε ένα πόλεμο. Τι δηλαδή? Η Εκκλησία, προσέξτε αυτό, έπρεπε οπωσδήποτε να σταθεί και να επικρατήσει και να φτάσει στο να περιμένει τον Χριστό κατά τη δευτέρα του παρουσία. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θα γίνεται άθρης ου αν έλθει? Έως ότου έλθει. Πού? Κατά τη δευτέρα του παρουσία. Λοιπόν, και συνεπώς η αντίδραση του κόσμου ως αδιάλακτος, ο κόσμος είναι αδιάλακτος, ό,τι θέλετε πείτε, είναι αυτό το δι της Εκκλησίας αναπόφευκτο. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, αυτό το αναπόφευκτο των γεγονότων εκ των σχέσεων κόσμου και Εκκλησίας εκφράζεται με το αδιγενέστε, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό το δι, συνεπώς, δεν εκφράζει την αναγκαιότητα των γεγονότων. Λένε πολλοί ότι εδώ πέρα έχουμε μία αναγκαιότητα των γεγονότων, δηλαδή έχουμε ένα ξαναγκασμό, μία περιόριση της ελευθερίας. Δεν εκφράζει την αναγκαιότητα των γεγονότων, αλλά την αναγκαιότητα της σωτηρίας, από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα ποικίλα γεγονότα. Η σωτηρία δηλαδή είναι ένα γεγονός αμετάκλητο της αγάπης του Θεού. Ακούστε, αμετάκλητο. Ο Θεός αγαπάει και θέλει να σώσει τον κόσμο. Δεν πάνε να λυσάξουν οι εχθροί της Εκκλησίας, δεν πάνε ο διάβολος να φριάξει. Ο Θεός θέλει να σώσει τον κόσμο. Έτσι εισάγεται αυτό το δι, αυτό το πρέπει. Αποτέλεσμα, συγγνώμη, ο διάβολος είναι αμετάκλητος και αμετανόητος. Η Εκκλησία είναι και η σωτηρία είναι αμετάκλητη, συνεπώς σύγκρουσης. Να, γιατί λοιπόν μπαίνει το δι. Αποτέλεσμα, τα γεγονότα παρόντος και μέλλοντος ούτως ή άλλως πρέπει δι γενέστε να γίνουν. Α, δι γενέστε. Αυτό σας ανέλησα. Θα μου πείτε βέβαια, δεν το καταλάβαμε. Αγαπητοί μου, το καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Αποτελεί ένα αληθινά μυστήριο. Το γιατί όμως ο Θεός επιτρέπει αυτήν την χειροτέρα λύση
θα πει το Θεός δεν είναι δυνατός. Είναι ακριβώς αυτός ο πειρασμός που υπάρχει στους πολλούς και λέγουν, μα γιατί λέει ο Θεός δεν είναι δυνατός να επέμβει. Αν επέμβει, αδελφέ μου, θα του πεις τότε του Θεού ότι σου δεσμεύει την ελευθερία. Γιατί ο Θεός διαλέγει αυτή τη χειροτέρα λύση, έρχομαι να σας το πω. Διότι ο Θεός αγαπά και θέλει να δείξει αυτή του την αγάπη. Προσφέρει τον Υιόν του να σταυρωθεί. Δεν είχε άλλο τρόπο να σωθεί ο κόσμος. Γιατί θέλει να σώσει τον κόσμο με την αγάπη. Και αυτή η σωτηρία με κίνητρο την αγάπη είναι ένα βαθύ μυστήριο. Και μάλιστα αποτελεί πτυχή του μυστηρίου της αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας το αποκαλύπτει. Όταν για πρώτη φορά, αγαπητοί μου, το είχα διαβάσει αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, δεν με ικανοποίησε και φοβάμαι μήπως δεν ικανοποίησει και εσάς. Γιατί αποτελεί μυστήριο. Τώρα με ικανοποιεί απολύτως. Ακούσατε το. Τέλος δε τούτον, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εις την 81 ομιλία του, Πα. Τέλος δε τούτον πάντων, ομού ο Θεός και Κύριος, δια των πόθων της κτήσεως, να το κλειδί, δια των πόθων της κτήσεως, πόθων, δηλαδή υπερβολική αγάπη, τον εαυτού Υιόν δια του Σταυρού εις θάνατον παρέδωκε. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον μονογενή εαυτού Υιόν δούνε εις θάνατον υπέρ αυτού. Ουχ ότι ουκή δύνατο εν άλλο τρόπο λυτρώσαστε ημάς, όχι ότι ο Θεός δεν μπορούσε με άλλο τρόπο να μας σώσει, αλλά την αγάπη εαυτού την υπερβάλλουσαν, εν τούτο ευρέθη διδάσκον ημάς. Ήθελε να μας διδάξει αυτή ακριβώς την υπερβάλλουσα αγάπη του. Δεν το χωράει το μυαλό μας, αγαπητοί μας. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Και εν το θανάτο του μονογενούς εαυτού Υιού προσήγγισε ημάς προς εαυτόν. Μέσω του θανάτου του Υιού του μας προσήγγισε, για να μας πει πως μας αγαπάει. Και μας αγαπάει καθ' υπερβολή. Και είχε τιμιότερον του αυτού, είχε κάτι πιο καλύτερο και πιο τιμιότερο, έδωκε να ανημήν, θα μας το δίνε, όπως εν αυτό ευρεθεί αυτό το γένος ημών. Με ένα σκοπό, να πάμε κοντά του. Ευρεθεί το γένος μας, το ανθρώπινο, κοντά του. Και δια την αγάπη αυτού την πολλήν, ούκ ευδόκησε την ελευθερία ημών διάσαστε, δεν θέλησε να διάσει την ελευθερία μας, καν δυνατός ήπιησε, και αν ήταν, έστω και αν ήταν δυνατός να το κάνει, αλλά τη αγάπη του φρονήματος ημών πλησιάσε αυτό. Με την αγάπη του φρονήματος μας να θέλουμε εμείς με τον τρόπο αυτόν μας επλησίασε. Όλα αυτά εκφράζουν, αγαπητοί μου, το μυστήριο αδιγενέστε, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έτσι, με τη λύση αυτή, αφενός μεν αναδεικνύεται η αγάπη του Θεού, αφετέρου δε διατηρείται η ελευθερία του ανθρώπου. Πραγματικά θαυμαστός ο Θεός. Τα δύο αυτά, ελευθερία και αγάπη, συζευγνήμενα κατέστησιν στον κάθε πιστό που υπάρχουν, γεννούν την αγιότητα, με την οποία αγιότητα εισερχόμεθα εις την Βασιλεία του Θεού. Αδιγενέστε εντάχει εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα, εντάχει, γρήγορα, σύντομα. Πότε όλα αυτά αλήθεια θα γίνουν, λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Το δεν τάχει γενέστε σημαίνει το τινάμεν αυτών παραπόδας γενέστε της περί αυτών προρήσεως. Δηλαδή μερικά από αυτά που προφητεύτηκαν είναι παραπόδα, σύντομα, να τώρα κοντά. Και αν θέλετε και σύγχρονα, τότε με την προφητεία. Και τα επισυντελεία δε μη βραδύνει. Και εκείνα που θα είναι στο τέλος της ιστορίας, τα έσχατα, και εκείνα ως προφητείες που αναφέρονται δεν θα βραδύνουν. Διότι χίλια έτη παραθέω, ως ημέρα η εχθές, είτε διήλθε λελόγιστε. Όπως πέρασε η χθεσινή ημέρα, έτσι είναι τα χίλια χρόνια για τον Θεό.
Αλλά στην καταγραφή, αγαπητοί μου, των αποκαλύψεων έχουμε έναρξη εκείνων που θα συμβούν σαν μια αλυσίδα που επεκτείνεται μέχρι τα έσχατα της ιστορίας. Αυτό το εντάχει σημαίνει συνεπώς μια ταχεία έναρξη, όχι όμως και ολοκλήρωση των αποκαλυπτωμένων, αλλά διαρκώς μια αποκάλυψη που η ολοκλήρωση της αποκαλύψεως θα είναι στο τέλος. Αρχή λοιπόν και τέλος, αφού λέμε εντάχει, κατοπτεύονται, ορώνται, βλέπονται εις μίαν και την αυτήν εικόνα. Εις μίαν και την αυτήν εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ, παρακαλώ προσέξτε και τελειώνουμε, ότι αυτό το προχριστιανικό δι που το έχουμε στον Δανιήλ σαν άλλους προφήτας είναι μάλλον χρονικός αόριστον, ενώ το μεταχριστιανικό δι είναι συγκεκριμένο και εντάχει. Δηλαδή, όταν έχουμε τον Αβραάμ στα 2000 π.Χ. και του λέγει ο Θεός ότι θα κάνει λαόν πολλήν και ότι του απεκάλυψε και τον Μεσσία. Αυτό, όταν οι προφήτες θα το πούν και θα το ξαναπούν από την εποχή του Αβραάμ, μέσα στα 2000 χρόνια που θα έρθει ο Χριστός, όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη έχουμε την αίσθηση ότι αυτά θα γίνουν εις το απότατο μέλλον. Άποτε, χρονικώς αόριστα. Προσέξτε, χρονικώς αόριστα, δεν ξέρω. Κι όμως αυτά πραγματοποιήθηκαν από την εποχή του Αβραάμ μέσα σε 2000 χρόνια. Ήρθε ο Χριστός 2000 χρόνια μετά τον Αβραάμ. Όταν τώρα το μεταχριστιανικό δι μας λέγει ότι αυτά θα γίνουν εντάχει γρήγορα, έτσι που λέγει ο καθηγητής Πρατιώτης, σαν να αισθανόμεθα, λέγει, τον καλπασμό των επερχομένων γεγονότων, σαν να τα ακούμε όπως το ποδοβολητό έξω στο λιθόστρωτον, έρχονται εντάχει γρήγορα, και έχουν περάσει 2000 χρόνια. Σας θέτω το ερώτημα, μήπως ευρισκόμεθα εις τα έσχατα ή τουλάχιστον εις την έναρξη των εσχάτων? Αγαπητοί μου, πιθανώς.